Θα δείξουμε ένα άλλο είδος δημοσκόπησης στο Polyviewer με το γράφημα. Θα δημιουργήσω λοιπόν μια καινούργια με το κουμπί Create. Θα διαλέξω από τα περισσότερα τον τύπο Donut Charts και εδώ θα βάλω τις διάφορες επιλογές. Αφού λοιπόν συμπληρώσω τις επιλογές μου μπορώ να βάλω και εικόνες αντί για σε μια επιλογή με το κουμπάκι αυτό εδώ. Θα πατήσουμε το κουμπί Create για να δημιουργηθεί η δραστηριότητα. Ξανά. Και αφού δημιουργηθεί η δημοσκόπηση, θα την ρυθμίσω πρώτα. Πώς θέλω λοιπόν το κοινό να απαντάει μέσω ιστότοπου ή και εφαρμογής με τον κύριο σύνδεσμο που βλέπετε εδώ πέρα. Θα απενεργοποιήσω αυτή τη λειτουργία μέσω κίνητου τηλεφώνου. Μετά ε, το κοινό, κάποιες πολιτικές περιορισμού του κοινού και ταυτότητας. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν χωρίς να είναι γεγραμμένοι. Θα βάλω να γράφουν όλοι ένα όνομα, σαν παρατσούκι, ό,τι όνομα θέλουν να μπορούν να, να γράψουν. Στις ρυθμίσεις απαντήσεων, response settings. Εδώ τώρα, όταν είναι μια πραγματική δημοσκόπηση, το ρυθμίζω να είναι σε μία φορά για κάθε άτομο, ακόμα και αν είναι ανώνυμα, θα μπορεί, θα καταλαβαίνει η εφαρμογή ότι έχει υποβάλει ερώτηση, εκτό αν μετά, αν καθαρίσει την κρυφή μνήμη από το browser του, θα μπορεί και να απαντήσει. Αυτό είναι πάντων ένας τρόπος να περιορίσει κάπως τις πολλαπλές απαντήσεις. Όμως για τις ανάγκες της άσκησης μπορεί να το βάλετε αυτό σε ένα μεγαλύτερο νούμερο ή να το βάλετε, το βάλω εγώ προσωρινά εδώ όσες φορές θέλω για να δείξουμε λοιπόν πώς, για να τεστάρουμε την άσκηση οι ίδιοι. Θα βάλουμε καλό είναι να ορίζουμε να μην αλλάζει κάποιος τις απαντήσεις του και αν θέλω ορίζουμε ένα μήνυμα απάντησης βάζουμε χωρίς μήνυμα απάντησης μετά τη δημοσκόπηση δηλαδή και να πάμε τώρα στο, στις ρυθμίσεις οπτικές έχουμε εδώ ένα ε, διάγραμμα να πατήσουμε λοιπόν εδώ στις visual settings μπορούμε να αλλάξουμε το τύπο του του διαγράμματος στείλει μπάρα ντόνατ το, το σχήμα των χρωμάτων, δηλαδή την παλέτα χρωμάτων, θα αφήσω λοιπόν όπως είναι. Ας μεγαλώσω το, το μέγεθος του τίτλου. Οι, οι οδηγίε θέλω να φαίνονται ε, εδώ πάνω. Ο τίτλος, μπορώ να αλλάξω το χρώμα του, τίτλου, να βάλω ένα άλλο χρώμα για να δούμε. Το χρώμα υπόβαθρου ή μπορώ να βάλω μια εικόνα, να φορτώσω από τον υπολογιστή από ένα URL. Ας βάλω εγώ ένα χρώμα υπόβαθρου, κάτι πιο απαλό. Το αρχείο είναι αν τα αποτελέσματα θα δείχνει από την τρέχουσα δημοσκόπηση, ναι οι ετικέτες, αυτό δεν με διαφέρει. Το legend είναι τα, οι ετικέτες ε, για κάθε είδος απάντησης. Μπορώ να αλλάξω τα χρώματά τους. Ή να, το, να κρύψω εντελώ. εντελώς. Να το κρύψω λοιπόν εντελώς, ας το αφήσω. Ας το βγάλω εντελώς. Και εδώ είναι όταν απαντάνε τα χρώματα που θα έχουν, όταν κάποιος θα απαντάει στη δημοσκόπηση. Να αλλάξω π.χ. το χρώμα του κουτιού. Κάτι τέτοιο. και τα, τα συνολικά αποτελέσματα αν θα εφανίζει ποσοστό ή ε, ε, αναλογία, δηλαδή αριθμό απαντήσεων. Στο αφήσω εγώ σε ποσοστό να αποθηκεύσω και λοιπόν μπορώ να τεστάρω την εφαρμογή, να την ενεργοποιήσω όπως με προειδοποιεί και αυτό, ας κάνω εγώ κάποιες απαντήσεις μόνος μου. Βλέπουμε ότι live η εφαρμογή δείχνει τα αποτελέσματα και κάποιος χρήστης, να το δείξουμε και σε εφαρμογή από κινητό, κάποιος που θα έχει την εφαρμογή από κινητό. Για να δείξουμε λοιπόν, θα κάνει... Θα μπει λοιπόν με το κύριο σύνδεσμο στη δημοσκόπηση. Έχω μπει λοιπόν στην εφαρμογή ως ο εαυτός μου, αλλά μπορώ πάλι να απαντήσω ε, για να κάνω λοιπόν και εδώ κάποιες απαντήσεις. Και βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό ενημερώνεται στην κυρία σελίδα του παρουσιαστή. Εμείς λοιπόν για να παρουσιάσουμε αυτή την, να κάνουμε live αυτή τη δημοσκόπηση, μπορούμε με συντάξει να δώσουμε τον κύριο Συνδεσμό. Θα πρέπει όμως να είμαστε συνδεδεμένοι και να είναι ενεργή η δημοσκόπηση για να μπορούν να απαντήσουν. Αν θέλουν να απαντάνε, να απαντάνε κάποιοι ενώ δεν είναι ενεργοποιημένη η δημοσκόπηση και δεν είμαστε συνδεμένοι, Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο αυτόν εδώ, να δίνουμε αυτόν εδώ τον offline ή για σύγχρονη ε, λειτουργία σύνδεσμο. Μπορεί κάποιος να απαντήσει χωρίς να έχουμε ενεργεί τη δημοσκόπηση. Και όσο λοιπόν γίνεται η δημοσκόπηση, ας ενεργοποιησω με το κουμπί full screen, βλέπουμε τα αποτελέσματα ζωντανά. Ας κάνω και μια απάντηση ακόμα αν μπορώ να έχω. Ναι. Κάνω τώρα από το κινητό μου μια απάντηση. Έχουμε ζωντανή αναμετάδοση ας το πούμε, των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε να τα δώσουμε και σε άλλους με αυτό το σύνδεσμο να βλέπουν και αυτοί ζωντανά τα αποτελέσματα. Και να πάω λοιπόν στον πίνακα ελέγχου. Εδώ διαχειρίζομαι κεντρικά όλες τις δημοσιοποίησεις που έχω φτιάξει. Αυτή που έχω κάνει εγώ π.χ. μια χρησιμη μπορώ να κατεβάσω από εδώ ένα στιγμιότυπο σε αρχείο εικόνας. Θα μου οδηγήσει λοιπόν ένα στιγμιότυπο σε αρχείο εικόνας. Α το ανοίξω λίγο. Αυτό λοιπόν εδώ είναι, μπορώ Μπορώ και να πάρω με τον γνωστό τρόπο. Μπορώ και από εδώ λοιπόν να ενεργοποιήσω ή να απενεργοποιήσω μια δημοσκόπηση. Μία μόνο κάθε φορά μπορώ να έχω ενεργή ή μπορώ να την κλειδώσω ή να την ξεκλειδώσω. Με το κλειδώμα προσωρινά απενεργοποιώ. Και να καθαρίσω αν θέλω όλα τα αποτελέσματα με το clear σβήνω όλα τα αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν για τη δημιουργία δημοσκόπησης με γράφημα.